Και πάμε λίγο στο θέμα το οποίο απασχόλησε σήμερα την εκπαιδευτική κοινότητα και αναφέρομαι αυτό το blackout στο μέτωπο της πλατφόρμας της περίφημης τράπεζας θεμάτων. Υπήρξαν περιοχές στην Ελλάδα όπου δεν πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις, κυρίως στην πρώτη και στη δευτέρα λυκείου, και βέβαια κακά τα ψέματα έχουν εκδηλωθεί κάποιοι προβληματισμοί αναφορικά, μην πάθουμε τα ίδια και στις πανελλαδικές. Θέλω να πάμε στα Χανιά, στον κύριο Μπέλμπα, τον κύριο Χρήστο Μπέλμπα, είναι ταμεία ΕΛΜΕ Χανίων, να τον καλησπερίσουμε. Πώς είστε, κύριε Μπέλμπα, καλησπέρα. Εδώ, θυμωμένος, κουρασμένος. Για πείτε μας λίγο, τι κυριάρχησε αυτή τη στιγμή σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Χανίων από την ενημέρωση που έχετε, πώς προέκυψε το πρόβλημα και αν υπήρξαν σχολεία, αν υπήρξαν μαθητές που δεν συμμετείχαν στην διαδικασία. Ναι, δεν, νομίζω ότι διαφοροποιείται πάρα πολύ η γενική εικόνα που είχαμε πανελλαδικά από την τοπική. Δηλαδή το πρόβλημα ήταν καταρχήν πανελλαδικό και αντίστοιχα με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τα Χανιά. Δηλαδή ενώ τα θέματα, ενώ οι εκπαιδευτικοί πήγαν στο σχολείο 6.30-7 η ώρα για να μπορέσουν, έχοντας το δικό τους κομμάτι των θεμάτων έτοιμο, και συνδέθηκαν με την προσπάθεια να συνδεθούν εν πάση περιπτώσει με την τράπεζα θεμάτων για να κατεβάσουν τα, να κληρώσουν και να κατεβάσουν τα θέματα, ναι, για να μπορέσουν να φτιάξουν την τελική μορφή. Αυτό δεν έγινε ποτέ στην ώρα του, να το πω έτσι. Με αποτέλεσμα να υπάρξει μια τεράστια ταλαιπωρία για τα παιδιά, η οποία για κάποια μπορώ να σας πω δεν έχει λήξει ακόμη και τώρα. Δηλαδή πριν λίγο πρέπει να τελείωσαν κάποιοι μαθητές σε κάποια σχολεία τις εξετάσεις, όταν μάξιμου μια μισή, δύο η ώρα έπρεπε να έχουν τελειώσει. Υπήρξαν σχολεία, περιπτώσεις όπου δεν πραγματοποιήθηκε καν, δεν ξεκίνησε καν η διαδικασία. Έχετε ενημέρωση? Ναι, έχω την εικόνα ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου δεν τελείωσε, δεν ξεκίνησε. Και τι προβλέπετε? Η διαδικασία όπως έπρεπε. Τώρα θα σας πω, εάν είναι στην πρώτη δευτέρα λυκείου, θα δοθεί κάποια άλλη ημερομηνία με... υπάρχει αρκετός χρόνος για να δοθεί μια άλλη ημερομηνία για να δοθούν τα μαθήματα που δεν δόθηκαν σήμερα. Στην τρίτη λυκείου τα πράγματα είναι πιο ζόρικα, με την έννοια ότι οι πανελλαδικές ξεκινάνε Πέμπτη και Παρασκευή για τα ΕΠΑΛ και τα ΓΕΛ αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι Τετάρτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όλη η γραφειοκρατική διαδικασία που έχει να κάνει με τη διόρθωση των γραπτών τους, να τσεκαριστούν οι βαθμοί τους, να μπουν στο σύστημα. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που τρέχει και δεν αφήνει περιθώρια. Και λέει το τώρα κάποιος, πάρα πολύ σφιχτό για αυτά τα παιδιά. Ακριβώς, και λέει τώρα κάποιος, μην έχουμε κάτι αντίστοιχο και στις πανελλαδικές. Ναι, αυτό δεν υπάρχει. Καταρχήν δεν είναι κάποιος το λέει τυχαία. Οι μαθητές μας, ας πούμε, που ήρθαν σήμερα της τέτης λυκείου και το δώσανε, είναι εύλογο να έχουν αυτή την ανησυχία. Δεν λένε κάτι καινοφανές. Υποτίθεται ότι το σύστημα είναι... Δεν κάνει λάθη σε αυτά και όμως φαίνεται ότι κάνει. Αναφορικά τώρα με τους λόγους, υπήρξαν hackers, υπήρξε κάποια έτσι παρεμβολή, κάποια παραβίαση από την ενημέρωση που έχετε κι εσείς, καθώς έχουν κυκλοφορήσει κάποια δημοσιεύματα? Τα ξέβγαλε. Μόλις πριν λίγο κι εγώ είδα, η αλήθεια είναι ότι κάτι έχει βγάλει το Υπουργείο σε σχέση, ναι, με αυτά. Εμείς δεν μπορεί να. Εικόνα σε σχέση με αυτό χρειάζεται κάποιο χρόνο για να έχουμε κάποια ολοκληρωμένη εικόνα. Εντάξει, εμάς, να σας πω την αλήθεια, το έβγαλε και η Ομοσπονδία μας και σωστά αυτό. Μας ξενίζει πολύ το γεγονός ότι ενώ σκεφτείτε ότι εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, γονείς και δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ σήμερα, με μια πάρα πολύ απλή διαδικασία, μια υπουργική απόφαση ήταν να πει το Υπουργείο ότι σήμερα δεν μπόρεσε να λειτουργήσει η Τράπεζα Θεμάτων. Ναι. Άρα να βάλουν εκπαιδευτικοί και τα τέσσερα θέματα όπως θα μπορούσε να γίνει. Να δώσει μια έκτακτη εντολή, ας πούμε, το Υπουργείο. Δεν το έκανε. Κατά τη γνώμη μας ήταν μεγάλο λάθος και έχει να κάνει με ότι το ζήτημα της Τράπεζας Θεμάτων δεν έχει τελειώσει στην εκπαιδευτική κοινότητα. Συζητιέται πολύ έντονα. Είναι αρνητικός ο κλάδος απέναντι στην εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων. Και η αλήθεια είναι ότι όσο το σκέφτομαι, όσες φορές έχω δει και κινητοποιήσεις από τους μαθητές, πάντα βάζουν κάτι σε σχέση με την Τράπεζα Θεμάτων για κατάργησή της. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι το Υπουργείο θα μπορούσε να δώσει μια πάρα πολύ απλή λύση σήμερα. Πάρα πολύ απλή λύση. Ήταν 8:30, 9 παρατέταρτο όταν καταλάβαινε ότι αυτό το πράγμα δεν βγαίνει. Μπροστά στο να επιλέξει να ταλαιπωρηθούν εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, γονείς και δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί, να βγάλει μια γραπτή οδηγία που να πει στους εξεταστές
βγάλετε εσείς και τα τέσσερα θέματα σήμερα. Δεν το έκανε και νομίζω έχει να κάνει με το ότι με την τράπεζα, με το ότι ο εκπαιδευτικός κόσμος και οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι μαθητές δεν θέλουν την τράπεζα θεμάτων. Άρα δεν ήθελε να δώσει ένα πάτημα ότι μπορεί και να υπονομευτεί η τράπεζα θεμάτων. Μάλιστα, μάλιστα. Γενικά τι αίσθηση σας αφήνει αυτή η σημερινή έτσι, διαδικασία? Είναι ένα εμπόδιο σε προσπάθειες ενός έτους βέβαια για μαθητές που ετοιμάζονται να είναι εν δυνάμει φοιτητές, να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Θα σας πω, εμένα μου αφήνει αγανάκτηση η αλήθεια είναι για δύο κυρίαρχα λόγους. Το πρώτο είναι η τράπεζα θεμάτων, γιατί αντικειμενικά αυτό που κάνει είναι κατηγοριοποιεί τα μαθήματα. Ουσιαστικά σε εφήβους που έχουν πολύ περιορισμένο χρόνο, τους κλείνει το μάτι και τους λέει: να σου πω, διάβασε για τα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων, διάβασε για την τράπεζα θεμάτων, όλα τα άλλα άστα. Άρα έχουμε μαθήματα πρώτης διαλογής και δεύτερης διαλογής. Κάτι που παιδαγωγικά και γνωσιακά είναι λάθος. Ένα. Και δεύτερο και χειρότερο, αυτό είναι το χειρότερο για μένα, είναι ότι εντατικοποιεί φοβερά τους μαθητές. Από την εικόνα μας στα σχολεία, οι μαθητές έχουν πολύ μεγάλα γνωσιακά κενά, που είναι αποτέλεσμα της παραδεδομένης τηλεκπαίδευσης που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αντί λοιπόν το Υπουργείο να παραδεχθεί ότι έχουν αυτά τα κενά, γιατί είναι κοινός τόπος εντός εκπαιδευτικής κοινότητας, και να κατεβάσει το γνωσιακό επίπεδο, να μας δώσει και μας τη δυνατότητα και το χρόνο να καλύψουμε αυτά τα κενά. Μάλιστα. Το που κάνει είναι ότι βάζει ακόμα ένα πύχη που λέγεται Τράπεζα Θεμάτων και καλεί όλους τους μαθητές να τον περάσουν. Με αποτέλεσμα προφανώς να την πληρώνουν τα παιδιά. Έτσι. Αυτά είναι πάρα πολύ αρχωμένα. Αυτά τα φορτώνονται. Αυτά εντατικοποιούνται κατά τη γνώμη μου υπέρμετρα. Με το βλέμμα στραμμένο, πότε θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα σχολεία όπου σήμερα δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει η συγκεκριμένη διαδικασία, να διεξαχθεί η συγκεκριμένη διαδικασία? Φαντάζομαι θα ενημερωθούν τα παιδιά από τις διευθύνσεις, έτσι δεν είναι, αναφορικά με τη διαδικασία? Ναι, από τις διευθύνσεις των σχολείων θα ενημερωθούν για ό,τι μάλιστα, γίνει μάλιστα. Σε σχέση λοιπόν, με το σημερινό. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπέλμπα, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ και καλή επιτυχία. Δεν ξέρω αν τα πούμε. Ελπίζω να μην τα πούμε για αυτούς τους λόγους πιο σύντομα, αλλά θα ήθελα να ευχηθώ και καλή επιτυχία στους μαθητές μας που περνάνε όλη αυτή τη διαδικασία. Κάτι μου λέει θα τα ξαναπούμε, κύριε Μπέλβα. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς. Να είστε καλά.